Την Κυριακή διοργανώνεται ο δεύτερος Μυκηναϊκός Δρόμος. Πεζοπόροι, ποδηλάτες, υπείς και αθλητές θα διανύσουν μια αρχαία διαδρομή από τις Μυκήνες έως την Προσύμνη. Είναι η δεύτερη χρονιά που το κάνουμε αυτό. Πιστεύω ότι πέρσι είχε μεγάλη επιτυχία. Φέτος ελπίζουμε να έχει ακόμα μεγαλύτερη. Είναι μια διαδρομή από τον αρχαιολογικό χώρο των Μυκηνών, αφετηρία. Και θα καταλήξει στο κησάκι του Αγίου Γεωργίου στην Προσύμνη. Είναι αρχαία διαδρομή. Αρχαία διαδρομή. Νομίζω ο καθένας θα μπορεί, πέρα από το φυσικό περιβάλλον που είναι πάρα πολύ καλό και όμορφο, να δει και βρήματα, αρχαιολογικά βρήματα, έξω από τον αρχαιολογικό χώρο και να τα δει και να τα σημειώσει και ουσιαστικά να πρεσβευτείς αυτές τις διαδρομές. Αυτό είναι σε συνδυασμό και με την πρόταση που εγκρίθηκε για το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο της ανάπτυξης πιο οργανωμένα, μπορώ να πω, των διαδρομών από Μυκήνες προς Προσύμνη, προς αρχαιολογικό χώρο Προσύμνης και από Μυκήνες προς αρχαίο Ηραίο. Η πρόταση αυτή έχει εγκριθεί για το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Ουσιαστικά έχουμε την δέσμευση, μπορώ να πω σε εισαγωγικά, και της Περιφέρειας και του Υπουργείου Πολιτισμού ότι αυτή η πρόταση θα εγκριθεί από το ΕΣΠΑ. Συνολική η πρόταση είναι περίπου 500.000 ευρώ. Η ώρα έναρξης, προσκαλώ όλους, είναι μια όμορφη διαδρομή και ουσιαστικά είναι κάτι διαφορετικό όσον αφορά το περιβάλλον των αρχαιολογικούς χώρους. Είναι 8.30 ώρα το πρωί την Κυριακή, 25 Απριλίου, οι πεζοπόροι, αυτοί που θα προβατήσουν με τα πόδια. 9 η ώρα το πρωί οι ποδηλάτες, δίνουμε σημασία και στους ποδηλάτες, υπάρχουν και ποδηλάτες. 9.30 η δρομή και 9.45 η υπείς. Θα υπάρχουν και περίπου 10 άλογα. Εμείς θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους βοήθησαν και θα βοηθήσουν και στην διεξαγωγή του αγώνα το Σύλλογο Φίλοι των Μυκηνών και του Μυκηναϊκού Πολιτισμού, τον Σύλλογο Μαραθωνοδρόμων, τη Δημοτική Κοινοφελή Επιχείρηση του Δήμου. Και ευχαριστούμε και προσκαλούμε όλους όσους επιθυμούν. Το θέμα δεν είναι να αγωνιστούμε ούτε ποιος θα είναι πρώτος. Το ζήτημα είναι να περπατήσουμε στη φύση και να ζωντανέψουμε και αυτή την αρχαία διαδρομή.